Επιλέξαμε να ολοκληρώσουμε το 30ο επαιτειακό συνέδριο της Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας με ποδηλατοδρομία. Ολοκληρώσαμε λοιπόν έναν επιστημονικό μαραθώνιο που ξεκίνησε την προηγούμενη Τετάρτη με ένα άλλο άθλημα. Δεν είναι τυχαία αυτή η επιλογή. Θέλουμε να προβάλλουμε την αξία που έχει η άσκηση τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Είμαστε προγραμματισμένοι να περπατάμε, να τρέχουμε, να χορεύουμε και να αγωνιζόμαστε γενικά ως πλάσματα για την εξέλιξή μας. Οφείλουμε να μειώσουμε το κοιλιακό μας λίπος. Το λίπος είναι ένας πολύ σημαντικός κρίκος ανάμεσα στο δυτικό πολιτισμό και νοσήματα όπως ο διαβήτης, αλλά και τα καρδιαγγειακά και τα νεοπλασματικά. Για να λιώσει λοιπόν το λίπος από την κοιλιά μας, πρέπει να υιοθετήσουμε άλλα πρότυπα διατροφής, πολύ περισσότερη άσκηση καθημερινά. Μπορεί να είναι με τη βοήθεια δύο τροχών, μπορεί να είναι μόνο με τα δυο μας πόδια. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να απομακρυνθούμε από την τροχιά του διαβήτη. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που αποδεικνύουν τη συμβολή της άσκησης στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Είναι ένα ακόμη αντιδιαβητικό φάρμακο, αλλά χωρίς ανεπιθυμητές ενέργειες. Και το πιο φτηνό φυσικά. Πολύ πρόσφατα υπάρχουν μελέτες ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης απελευθερώνεται μία ορμόνη που ονομάστηκε η ριζίνη, από το όνομα Ήρης, της θεότητας στην αρχαία Ελλάδα που ήταν αγγελιοφόρος. Η ριζίνη λοιπόν, ως αγγελιοφόρος, μεταφέρει πληροφορίες προς τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος καλύπτεται σε κάποια κέντρα που λέγονται κέντρα ανταμοιβής, μειώνεται η συναισθηματική υπερφαγία και στη συνέχεια δίνει εντολές να λιώσει το λίπος, να γίνει καλύτερη καύση, αλλά και να καεί καλύτερα το ζάχαρο. Συνεπώς με την άσκηση λειτουργούμε σε επίπεδα όχι μόνο μυϊκά και σε επίπεδα εγκεφάλου για να ρυθμίσουμε το μεταβολισμό μας. Κίνηση λοιπόν για να βρεθούμε μακριά από το διαβήτη.